Καλημέρα κύριε Σιδέρη. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Αντέχετε, τι να κάνετε. Αντέχουμε το μεγάλο φόρτο τον έχουν οι συνάδελφοι των παθολογικών κλινικών. Ναι. Κύριε Σιδέρη, πέστε μας αυτό το εφτράπλο για μια ακόμα φορά, γιατί με πήρε προχθές ένας από αυτούς τους 220 περίπου γιατρούς, οι οποίοι τι κατηγορία, τι γιατροί είναι αυτοί, έχουν τελειώσει ειδικότητα χωρίς να έχουν δώσει ακόμα εξετάσεις, σωστά? Ακριβώς. Πόσους μήνες τώρα έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους? Είναι 220 συνάδελφοι, ναι, που έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους, θέλουν να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν το τίτλο, ναι, και να μπορούν να ασκήσουν την ειδικότητα την οποία, ναι, έχουν τελειώσει. Και αυτή η ιστορία είναι εδώ και ένα χρόνο. Ένα χρόνο, μάλιστα. Και δεν τους αφήνουν να δώσουν εξετάσεις, γιατί οι συνάδελφοι αυτοί, με βάση διάφορους αλλεπάλληλους νόμους που έχουν περάσει από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, δεν τους αφήνουν να δώσουν εξετάσεις γιατί δεν έχουν κάνει αγροτικό. Μάλιστα. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει ακόμα μία λογική η οποία απλά θέλει να παλώνονται τρύπες, να υπάρχουν άσπρες μπλούζες, έτσι βλέπουν κάποιοι δυστυχώς. Κύριε Σιδέρη, okay, εγώ καταλαβαίνω. Γιατί μίλησα... Πρέπει να δοθεί λύση. Ωραία. Εγώ μίλησα, να σας πω την αλήθεια, με κάποιους από αυτούς τους 220, οι οποίοι έκαναν την ειδικότητα βεβαίως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με το που τελείωσαν την ειδικότητα, περιμένοντας να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν το πτυχίο τους. Τη ειδικότητα δηλαδή, που ορθώς λένε, όλοι λένε από αυτούς εγώ που μίλησα, ότι όλοι θέλουν να πάνε να κάνουν το αγροτικό. Δεν αρνούνται να το κάνουν το αγροτικό. Αλλά λένε, τώρα που καίγεται ο ποπός μας, τώρα που ψάχνουμε να βρούμε γιατρούς, τώρα που θέλουμε και λέμε να βάλουμε ιδιώτες γιατρούς μέσα, οι οποίοι αρνούνται, αυτοί οι νέοι άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν και να βοηθήσουν. Μάλιστα, μου είπαν ότι σε κάποιους από αυτούς τους τύπησαν την πόρτα άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τους είπαν, παιδιά, ελάτε σε εμάς. Μπορούν να πάνε και να δώσουν εξετάσεις εκεί, δηλαδή στην Αγγλία, ας πούμε. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς τους 220 συναδέλφους να είναι σε παράταση στα νοσοκομεία. Okay. Κάποιοι να είναι άνεργοι. Ωραία. Κάποιοι, πιο λίγοι σε αριθμό βέβαια, να είναι στο εξωτερικό, να έχουν τελειώσει εκεί την ειδικότητά τους και να μην μπορούν καν να γυρίσουν στη χώρα, ενώ το θέλουν, γιατί τους λένε δεν αναγνωρίζουμε τίποτα εάν δεν έχεις κάνει το αγροτικό, ναι, και στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιοι συνάδελφοι τυχεροί εντός πολλών εισαγωγικών να έχουν αρχίσει το αγροτικό τους, ναι, να είναι λόγου χάρη έτοιμοι παθολόγοι, αλλά αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε κάποιο αγροτικό περιφερειακό ιατρείο. Μάλιστα. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά παραδείγματα νοσοκομείων τα οποία για να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό μιας ειδικότητας, λόγου χάρη αν είσαι ουρολόγος, πρέπει να μεταφερθείς από τη μία πόλη 200 και 300 χιλιόμετρα μακριά για να βρεις την ουρολογική κλινική που υπάρχει. Και την ίδια ώρα η ουρολογική, για παράδειγμα, εταιρεία λέει ότι αφήστε αυτούς τους συναδέλφους που έχουν τελειώσει να τους εξετάσω. Αφήστε τους. Ναι, για να πάρουν την ειδικότητα, το χαρτί δηλαδή. Να πάρουν, ναι, γιατί, ναι, ακόμα και έτσι να το δούμε, ποια είναι η έλλειψη που υπάρχει σήμερα? Είναι η έλλειψη κάποιων συναδέλφων που απλά θα βγάζουν τη λάντζα, είναι η έλλειψη μόνιμων ειδικών γιατρών? Αυτό δεν είναι και στα περιφερειακά. Το σωστό είναι αυτό που λέτε. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, 220 τέτοιους συναδέλφους που δεν ξέρω, δεν το κατανοώ και εγώ καμιά φορά, ας πούμε. Είναι το αυτονόητο αίτημα που ζητάνε να δώσουν εξετάσεις και να κάνουν μετά το αγροτικό. Δεν τους αφήνουν ούτε αυτό. Μάλιστα. Ερώτημα. Από αυτούς τους 220 υποψιάζουμε ότι είναι κάποιοι από αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες που λέμε. Δηλαδή, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, γενικοί γιατροί, ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο. Αυτούς με κάποιον τρόπο το Υπουργείο Υγείας, ακόμα και χωρίς να έχουν πάρει το χαρτί της ειδικότητας, δεν μπορεί να τους βάλει μέσα για να συνδράμουν τις κρίσιμες μέρες που περνάμε? Όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί ξέρετε ο τίτλος της ειδικότητας είναι αυτός με βάση τον οποίο ονοματίζεσαι αναισθησιολόγος, παθολόγος, okay, ή οτιδήποτε, ωραία, άλλο. Ωραία. Αλλιώς είσαι ένας ειδικευόμενος γιατρός στην καλύτερη, σαν όλο τον περιπτώσιο, αν δεν είσαι ήδη άνεργος. Ναι, άμα δεν δώσεις εξετάσεις, δεν παίρνεις την τίτλο αλλά, της ειδικότητας. Okay, κράτα τους εκτάκτους παραπάνω, ως ειδικευόμενος, με την έννοια δηλαδή ότι θέλεις ανθρώπους, θέλεις γιατρούς. Γιατί αυτοί είναι γιατροί, δεν έχουν τελειώσει μετά από τόσα χρόνια σπουδών. Έχουν τελειώσει ουσιαστικά την ειδικότητα, αφού δεν τους δίνεις το δικαίωμα να δώσουν αυτές τις περίφημες εξετάσεις. Κράτα τους μέσω σύστημα. Χθες μίλαγα με έναν και του λέω, τι κάνετε, γιατρέ, τώρα οικιακά, μου λέει.
Τι οικιακά του λέω, βρε γιατρέ, κάνω, μου λέει φαγητό για το σπίτι μου. Του λέω γιατί, γιατί δεν είσαι στα νοσοκομεία, διότι μου λέει τελείωσα. Τελείωσα και δεν έχω τι άλλο να κάνω. Ένας έτοιμος γιατρός αυτή τη περιμένει. Στιγμή που ψάχνουμε γιατρούς κάνει οικιακά στο σπίτι. Ναι, κάνει οικιακά, μου λέει καθαρίζω το σπίτι σκούπα. Θα τρελαθούμε τελείως. Και για να δείτε ένα ακόμα πιο οξύμορο. Ακόμα και οι συνάδελφοι που θέλουν να αρχίσουν αγροτικό, γιατί λένε δεν βγαίνει άκρη, ας πούμε, πρέπει να ξεκινήσω. Ναι, το αγροτικό γιατί θέσεις, δεν προχωράει. Ξέρετε πόσες θέσεις αγροτικού έχουν βγάλει από πέρσι το Νοέμβρη, που ξαναλέω δεν είναι αυτό το κυρίαρχο θέμα. Ναι. Έχουν βγάλει 20. Ενώ από πέρσι το Νοέμβρη. Ενώ πέρσι όλη τη χρονιά είχαν βγει 220. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Απλό αν θέλει να το λύσει το Υπουργείο. Προφανώς είναι απλό, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς γίνεται σε μία νύχτα να μεταφέρουν ειδικευόμενους από δημόσια νοσοκομεία προς το λιτό με σφραγίδες, υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα. Μπήκε στο σύστημα, που μπήκε στο σύστημα. Ακριβώς, μπήκε, ναι, σε μία νύχτα ακριβώς φτιάχτηκαν όλα τα χαρτιά. Και ενώ υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα, δεν επιτρέπει να εξελιχθούν επιστημονικά και να προσφέρουν υπηρεσίες 220 συνάδελφοι, okay, βρίσκοντας το Υπουργείο πάντα είτε γραφειοκρατικά κολλήματα, είτε λέγοντάς μας και ευθέως, γιατί μας έχει υποθεί και αυτό και πρέπει να το γνωρίζετε, ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφαιμάξουμε τα εξωτερικά ιατρία, τα αγροτικά, συγγνώμη, ιατρία. Εντάξει. Λες και οι 220 συνάδελφοι που ζητάνε απλά να δώσουν εξετάσεις, αυτοί θα φταίνε, ας πούμε, για την αφαίμαξη των αγροτικών ιατρών. Κύριε παιδί μου, προφανώς όχι. Προφανώς όχι, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, στην ώρα της μάχης χρησιμοποιείς ό,τι δυνάμεις έχεις. Μου έλεγαν οι γιατροί, για να κλείσουμε, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Εσείς ενδεχομένως να το ξέρετε. Στη Βρετανία μου είπαν, μου είπε μια γιατρέσα εδώ δικιά μας, ότι η κόρη της είναι φοιτήτρια στο τελευταίο έτος σε Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Τους φοιτητές του τελευταίου έτους τους βάλανε μέσα στο σύστημα, τους περάσανε γρήγορα από κάποια σεμινάρια για να συνδράμουν, να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Εδώ δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει αυτό. Εδώ έχουμε σταματήσει την κλινική άσκηση στο 5ο έτος και κάτω, και το 6ο έτος που είναι το μοναδικό έτος της ιατρικής που κάπως έχει μία επαφή με την ιατρική εκπαίδευση, ως επιτοπλίστων κάνει διαδικτυακό μάθημα. Μάλιστα. Και ένα μήνα δεν έρχεται ούτε αυτό στα νοσοκομεία, του απαγορεύουν, ενώ τα παιδιά θέλουν να έρθουν να μάθουν και να δουλέψουν και να βοηθήσουν. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει η πανδημία του κορονοϊού. Ωραία, ας τους εμβολιάσει εκτάκτως, να τους βάλει μέσα στο σύστημα, να βοηθήσουν να δώσει ανάσταση στους άλλους που έχουν καεί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Καλή σας μέρα.